Μάλιστα. Και μιλήσατε στο τηλέφωνο και πάμε να ακούσουμε τι είπατε. Από όσο έχετε δει, θεωρείτε ότι είναι έτσι όπως τα ξέρετε τα παιδιά και η Ειρήνη όταν ήταν μέσα και ο Μπό. Ναι. Γιατί τους έχετε δει σε πολλά. Για μένα και δύο είναι πολύ καλά παιδιά. Η Ειρήνη είναι πιο αντίθασο παιδί, και είναι, αλλά είναι καλό παιδί και είναι αντράκι η Ειρήνη. Από το να μην είσαι ο εαυτό σου, για μένα καλύτερα να είσαι ο εαυτό σου και να έχει επιλογή, να μην είσαι πρόβατο. Εντάξει. Πολύ σίγουρα θα ακολουθούν κάποια στρατηγική, αλλά τουλάχιστον και ο Μπό και η Ειρήνη μας έχουν δείξει τα παιδιά που ξέρουμε τουλάχιστον. Ότι είναι άτομα τα οποία είναι αληθινά. Όπου είναι μωρό. Μωρό. Είναι μωρό. Η ψυχή του είναι μωρό το παιδί. Είναι μωρό. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν θα σκεφτεί ποτέ να κάνει κακό. Είναι αγαθός άνθρωπος. Με την κανονική έννοια όμως. Όχι με την έννοια του χαζού. Με την καλή έννοια. Χαζός δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αγαθός στην ψυχή. Άκουγα κάτι, ας πούμε, σχόλια για τον Μπό στην αρχή κακοπροαίρετα ότι είναι αργός και τέτοια. Ναι, αλλά ο Μπό ήταν ήδη με τραυματισμένο γόνατο και το παιδί δεν έχει πει κουβέντα. Δηλαδή δεν το είχε πει σε κανέναν. Ίσως γι' αυτό να βλέπουμε τώρα ότι είναι και πιο γρήγορος. Βέβαια παίζει ρόλο ότι έχει χάσει. Και σίγουρα παίζει ρόλο ότι έχει χάσει και κάποια κιλά. Ναι, εντάξει, αλλά αν παρατηρήσεις τα πρώτα επεισόδια, ο Μπό ήταν πιο αργός. Ναι, και ήταν και πιο αργό. Ήταν και με πηγονατίδα, φόραγε πηγονατίδα. Είχε πρόβλημα. Α, είχε τραυματιστεί. Είχε πρόβλημα, ναι, πηγαίναμε, κάναμε και μασάζ και τέτοια. Είναι πεισματάρι, έχει θέληση. Δηλαδή, εγώ του βγάζω το καπέλο. Εγώ το είχα πει. Του αγόρι μου του λέω τραυματισμένο να μπαίνει τώρα να κάνει τέτοια, τι να σου πει.